Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε θεματάρα. Θεματάρα, προσδεθείτε, ετοιμαστείτε. Είναι ένα email που έχει έρθει από μια φίλη που βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και έχει σχέση με τις σχέσεις, τον τρόπο συνδεσιμότητας που έχουμε, το στυλ δεσμού, το αν είναι καλή ιδέα να κάνουμε σχέση αμέσως μόλις έχουμε χωρίσει, το πότε μία σχέση είναι rebound, τι σημαίνει έχω αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού, τι σημαίνει έχω λίμερανς και ούτω καθεξής. Η φίλη έχει βάλει το εξής α, θέμα στο email της. Συνεξάρτηση, κάθετος, λίμερανς ή αποδιοργανωμένος τρόπος σύνδεσης. Σαλάτα με όλα. Αυτός είναι ο τίτλος που έχει θέσει η αποδιοργανωμενος τροπος συνδεσης σαλατα με ολα Αυτό ειναι ο τιτλος που εχει θεσει η ιδια το θέμα. Εγώ θέτω τα ερωτήματα. Είναι σχέση rebound ή θα έβαζα ως τίτλο «Μόλις χωρίσαμε και οι δυο και ξαναβρεθήκαμε 15 χρόνια μετά». Μήπως βιαστήκαμε? Όταν ο έρωτας έρχεται σε κατάλληλη στιγμή, πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Και πάμε να διαβάσουμε το email της φίλης, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια κοπέλα που ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται, οπότε έχει αρκετή επίγνωση του τι μπορεί να συμβαίνει μέσα της. Πάμε να δούμε τη γράφη λοιπόν. Γεια σου Θέκλα μου. Σε ευχαριστώ για τη θετική ενέργεια που εκπέμπεις καθημερινά με τα βίντεο σου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι στόχος μου αυτός τα βίντεο να είναι χρήσιμα και επικοδομητικά και αν αυτό εκλαμβάνεται ή προσλαμβάνεται ως θετική ενέργεια δεν έχω κανένα ζήτημα με αυτό. Λοιπόν, παντρεύτηκα στα 30 έναν ατέριαστο σύντροφο που γνώρισα όταν ήμουν 27. Πριν από αυτό, είχα σχέσεις με κακοποιητικούς νάρκισους. Οι σχέσεις που είχε προηγουμένως δηλαδή, τις αναγνωρίζει τώρα ότι ήταν σχέσεις κακοποιητικές με ναρκισιστές. Αυτός που παντρεύτηκα δεν έδειχνε τέτοια στοιχεία, αλλά φέρθηκε σαν ευάλωτο κοινοτικό ναρκισιστής. Οι κοινοτικοί ναρκισιστές είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι προς τα έξω στην κοινότητα παρουσιάζονται ως πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά μέσα στο σπίτι βγάζουν το πραγματικό του πρόσωπο. Και ευάλωτοι ναρκισιστές είναι εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζονται ως καημενούλιδες, ενώ στην ουσία έχουν ναρκισισμό. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα ζητήματα του ναρκισισμού ως στυλ προσωπικότητας, μπορείτε να βρείτε στο πέμπτο επεισόδιο του podcast με θέμα τον ναρκισισμό. Α, τώρα που θυμήθηκα να σας πω, ρε παιδιά, αν δεν έχετε πατήσει ήδη εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουμπί, τζάμπα, και ένα καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησει κάθε φορά που ανεβάζουμε νέα βίντεο. Αν σας αρέσει το βίντεο πατήστε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα γιατί έτσι βοηθάτε το κανάλι μας να μεγαλώσει. Σε αυτό το κανάλι έχουμε βάλει στόχο να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τον αριθμό συνδρομητών 100.000 για να ξεκλειδώσουμε νέα προνόμια και για να πάει το μήνυμα το ψυχοεκπαιδευτικό σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Λοιπόν, και εδώ στο κανάλι μας έχουμε πολλά playlists, λίστες με βίντεο που έχουν παρόμοια θεματική, πάνω από 50. Μεταξύ αυτών το playlist είναι και το playlist με το podcast. Θέκλα πετρίδου το podcast. Έχει βγει χθε το 38ο επεισόδιο. Δηλαδή έχουμε 38 επεισόδια ήδη στο podcast, που αυτά τα επεισόδια του podcast είναι κυρίως θεωρητικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τη ψυχοεκπαίδευση που κάνουμε εδώ στο κανάλι. Και έτσι, μερικοί με ρωτάνε, είμαι καινούριο στο κανάλι, είμαι καινούρια στο κανάλι. Τι να αρχίσω να βλέπω, να αρχίσετε να βλέπετε τα επεισόδια του podcast. Τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο playlist Θέκλα Πετρίδου, το podcast. Λοιπόν, λέει η φίλη ότι ε, ο άνδρα τη όταν τον παντρεύτηκε, δεν έδειχνε να είναι αρκησιστή. Εκ των υστέρων, αναγνωρίζει η ίδια ότι πρέπει να ήταν. Κοινοτικό ναρκισσό, κοινοτικό ναρκισσιστή και ευάλωτο, δηλαδή κρυφοναρκισσιστή, ή ήταν απλά ένας κρύος συμφεροντολόγος άνθρωπος. Αγάπη μου, κρύοι συμφεροντολόγοι άνθρωποι είναι όλοι οι ναρκισιστές. Κρύοι, ψυχροί, όχι αισθηματίες, όχι αγαπητικοί και συμφεροντολόγοι. Ah. <σκρύγει> με αγάπησε, αλλά η αγάπη του ήταν ρηχή, όπως και ο συναισθηματικός του κόσμος. Πολύ σοφή παρατήρηση, ο καθένας αγαπάει με την ψυχή που έχει. Αν η ψυχή του είναι ρηχή, θα αγαπάει ρηχά. Αν η ψυχή του είναι βαθιάς, μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτής της, αυτά τα επίθετα για την ψυχή. Αν ο συναισθηματικός του κόσμος είναι βαθύς, θα αγαπήσει σε βάθος. Αυτό το είδα πιο καθαρά εδώ και πέντε χρόνια που γεννήθηκε ο γιος μου. Δεν είχα σύνδεση με τον άντρα μου και ένιωθα μόνη μου. Πριν τέσσερα χρόνια κατάλαβα μέσα μου, δηλαδή όταν το παιδί ήταν ενό έτου, πώ θα τον χωρίσω. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία πριν δύο χρόνια και φέτος, το καλοκαίρι, πήρα το θάρρος να μιλήσω μαζί του και καταλήξαμε να πάρουμε διαζύγιο πριν δύο μήνες. Άρα η κοπέλα αυτή έχει πάρει διαζύγιο δύο μήνες πριν. Φρέσκο, χωρισμένη, από γάμο και με ένα παιδί. Τα τελευταία τρία χρόνια του γάμου ή μοναξιά μου με έσπρωξε να δεθώ συναισθηματικά με άλλον άνδρα, τον οποίο νομίζω υποσυνείδητα επέλεξα να είναι παντρεμένος, για λόγους α ή για να μπορώ να συζητάω τα προβλήματα του γάμου και να νιώθω ότι με κατανοεί. Δεν ξέρω γιατί έκανα τέτοια επιλογή. Όντω, η επιλογή και η επιλογή τη δημιουργία μια εξωσυζυγική σχέση, ενώ εμεί ήδη είμαστε παντρεμένοι, και η επιλογή τη δημιουργία μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο έχει κάποια κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα, τα οποία σίγουρα δεν είναι ευγενή. Σίγουρα δεν είναι ευγενικά δεν κατακρίνω την κοπέλα για την επιλογή της να κάνει εξωσυζυγική σχέση. Όπως γράφει η ίδια η μοναξιά μου με έσπρωξε να δεθώ συναισθηματικά με έναν άλλον άντρα. Και όπως ε, γράφει στη συνέχεια δεν ήταν από την αρχή ολοκληρωμένη σχέση, ήταν μόνο συναισθηματική απιστία. Αλλά και συναισθηματική απιστία μετράει ως απιστία. Ε, είχε τους λόγους της για να το πράξει και σίγουρα εκ των υστέρων το βλέπει από μια απόσταση και καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και καλύτερα. Όμω δεν έχει νόημα να χτυπάμε τον εαυτό μα αλήπητα για κάποιε επιλογέ που κάναμε στο παρελθόν, τι οποίε δεν θα κάναμε στο παρόν. Σημασία έχει από εδώ και πέρα να πάρουμε τη ζωή μα στα χέρια μα. Άνθρωποι είμαστε, λάθη θα κάνουμε, shit happens, life happens και προχωρούμε. Όταν έγινε και η σαρκική απιστία με τον παντρεμένο, με κατέβαλε το άγχος και έτρεξα για ψυχοθεραπεία γιατί δεν ήθελα να πληγώσω τον άνδρα μου και με αυτό. Άρα, δηλαδή, το σταμάτησε. Εντάξει, ξαναλέμε, shit happens. Προσπαθούμε να μην απατούμε, προσπαθούμε να είμαστε μέσα σε ένα γάμο, μέσα σε μία σχέση με όλο μας το είναι και αν κάτι δεν πάει καλά να φεύγουμε, ακόμη όμως και αν βρεθούμε σε μια στιγμή αδυναμίας και ξεφύγουμε, μπορούμε να επανέλθουμε. Εντάξει, ε, δεν είναι καλή ιδέα να αυτομαστιγωνόμαστε και να διαλυόμαστε, ούτε να κατακρίνουμε τους άλλους. Γιατί, Συνήθω αυτά που κατακρίνουμε τα λουζόμαστε. Δεν μιλάω για την κοπέλα που γράφει την επιστολή, μιλάω για οποιονδήποτε έχει την επιθυμία να πάρει το πληκτρολόγιο του και να αφήσει ένα σχόλιο και να πει τι είσαι εσύ, απάντησε στον άντρα σου. Shit happens, είπα. Εν τω μεταξύ, ό,τι διαδικτυακό φλερτ δεχόμουν από ελεύθερου, το απέρριπτα. Τώρα το Δεκέμβριο, δηλαδή ούτε ένα μήνα πριν, έριξε έτσι μια ματιά στο Messenger σε όσου είχα απορρίψει και είπα να βγω. Ο πρώτο, λοιπόν, εδώ. Εδώ περιμένετε. Όχι. Όχι. Έχει απορρίψει κάποιου και δεν βγήκε μαζί του. Και μετά νιώσε μοναξιά και ξαναμπαίνει σε αυτού που απέρριψες να διαλέξει κάποιον. Όχι. 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 Κάποιο λόγο έχει να του απορρίψει. Πάμε παρακάτω. Έχει καιρό να βαρέσω καμπάνες. Λοιπόν, ο πρώτο που βγήκα μαζί του ήταν γεμάτος κόκκινες σημαίες, νάρκισος με κεφαλαία, με τα όλα του, νάρκισος με τα όλα του και δεν ξαναβγήκα. Ο δεύτερος ήταν καλός μου φίλος εντός εισαγωγικών και γείτονα από την πρώτη χρονιά στο πανεπιστήμιο πριν 15 χρόνια. Αυτό το έτος, το πρώτο φοιτητικό έτος μου στο πανεπιστήμιο, με αυτόν ήμασταν κόλλος και βρακή κυριολεκτικά. Αυτός με ήθελε ερωτικά και είχε συναισθήματα ίσως γιατί με περίμενε υπομονετικά σαν φίλο για ένα χρόνο και εγώ από τη μεριά μου τότε είχα συναισθήματα, ένιωθα στοργή και ζεστασιά μαζί του αλλά δεν κάναμε κάτι γιατί εγώ είχα σχέση από απόσταση με το αγόρι που είχα αφήσει πίσω στην πόλη από την οποία κατάγομαι και γιατί μια φορά που υπέκυψα να κάνω κάτι αυτός δεν είχε προφυλακτικό και τον σταμάτησα. Λοιπόν, γνωριμία από το παρελθόν γείτονα με τον οποίο έπαιζε φλερτ, αλλά ποτέ δεν έγινε κάτι και μια φορά που πήγε να κάνει κάτι δεν έβαλε προφυλακτικό και το σταμάτησε. Εδώ θέλω να πάρω την ευκαιρία να πω σε όσου παρακολουθούν αυτό το βίντεο, και κυρίω τι γυναίκε, ότι το αν με αγαπά, δεν θα βάλει προφυλακτικό ή το πάω απερίσκεπτα και προχωρώ σε μια σεξουαλική επαφή χωρί προφυλακτικό, πρέπει να μα προβληματίσει. Γιατί το έχω ακούσει πρόσφατα και από νεαρό κορίτσι, κορίτσι 18 χρονών, που γνώρισε κάποιον, ο οποίο τη εξήγησε, λέει, ότι αν με αγαπά και αν υπάρχει αγάπη, δεν βάζουμε προφυλακτικό. Όχι, χρησιμοποιούμε προφύλαξη και για σκοπού αποφυγή απρογραμματιστών των εγκυμοσυνών, αλλά και για σκοπού προφύλαξη από το σεξουαλικό με νοσήματα. Εντάξει, δεν είναι τώρα το σεξέτ, πάμε παρακάτω σε αυτό. Λοιπόν, άρα το γνωρίζεις τώρα. Και αυτός χώρισε το Μάιο που μας πέρασε, εσύ χώρισε τον Νοέμβριο, αυτός τον Μάιο, από σχέση 13 ετών. Συμπίπτει ο χωρισμός του με το που άρχισε να μου γράφει στο Messenger να βγούμε για καφέ και εγώ του είπα όχι. Είμαι παντρεμένη. Όμως σίγουρα με θυμήθηκε λόγω μια τυχαία συνάντηση τον Απρίλιο. Το λέω αυτό για να ξεκαθαριστεί πως αυτό σίγουρα με είχε ξεχάσει τόσα χρόνια, και όχι πως με είχε στο νου και μόλις χώρισε μου έγραψε. Δεν μπορείς να το γνωρίζεις αυτό. Δεν μπορείς να το γνωρίζεις αυτό αν σου έγραψε επειδή σε είδε τυχαία κάπου ή αν σου έγραψε επειδή σε είχε στο μυαλό του από πριν και μόλις χώρισε σου έγραψε. Αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Μπορείς να το ρωτήσεις. Είπαμε, ρωτάμε τους ανθρώπους. Και παίρνουμε απαντήσει. Ήταν και το χθεσινό podcast αυτό το θέμα. Οι πράσινε σημαίε στην αρχή μια γνωριμία. Παίρνουμε απαντήσει, τι οποίε μετά αξιολογούμε αναλόγω. Να μην τα πολύ λόγο, εδώ και τρεις εβδομάδες. βουτήξαμε και εγώ και αυτός σε συνεχή καθημερινά μηνύματα, sexting, πριν ακόμα ειδωθούμε. Εντάξει, εδώ θέλω να πω πως το sexting τουράει. <laughs> είναι στη μόδα το sexting. Δηλαδή δύο άνθρωποι που φλερτάρουν, να γράψουν και σεξουαλικά μηνύματα μεταξύ τους. Το sexting μεταξύ ενηλίκων δεν είναι κάτι ανησυχητικό οπωσδήποτε. Πρέπει να το δούμε... Σε συνδυασμό και με άλλα ζητήματα. Μακροσκελή συζητήσει για εμπειρίε και συναισθήματα. Ποτέ δεν υπόθηκε όμω το τι ψάχνει, ούτε με ρώτησε τι ψάχνω. Κακός. 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 Θα έπρεπε να ρωτήσει. Αλλά γιατί δεν ρωτάμε πολλέ φορέ, Μήπω επειδή δεν ξέρουμε ούτε εμεί τι θέλουμε. Ή μήπω φοβόμαστε για το αν θα ακούσουμε μια απάντηση που δεν θα μα αρέσει του στείλε εγώ ψάχνω σοβαρή σχέση και εμεί δεν θέλουμε σοβαρή σχέση ή του στείλε εγώ θέλω μια ξεπέτα και εμεί δεν θέλουμε απλώ μια ξεπέτα. Και στο αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Αλλού πονάμε, αλλού μα τρώει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γράψτε στα σχόλια τη σωστή παρεμία. Τι δύο φορέ που συναντηθήκαμε πριν τα Χριστούγεννα και καταλήξαμε σπίτι του, απερίγραπτο πάθο και γλυκό συνέστημα. Α αγνοήσω τα γλυκόλογα του τύπου που ήσουν 15 χρόνια, επιτέλου σε βρήκα. Γιατί να τα γνώσει, Γιατί να τα γνώσει, Ρώτα το. Με σκεφτό σου 15 χρόνια, Ρώτα το. Ρώτα για να μάθει. Είτε αντέχει είτε όχι, Ρώτα για να μάθει, Γιατί η γνώση είναι δύναμη και η πληροφορία είναι δύναμη και μα βάζει πιο ρεαλιστικά σε αυτό που έχουμε. Τι είναι αυτό που έχουμε. Και πέραν του σεξ, περάσαμε ώρε και ώρε να πούμε για το τι έγινε τα 15 χρόνια που δεν βλεπόμαστε και για τα παιδικά μα χρόνια κτλ. Εδώ να υπογραμμίσω πως αυτός έκανε όλες τις ερωτήσεις και όταν του έλεγα γιατί ρωτάς τόσα πολλά, μου έλεγε γιατί είμαι περίεργος, θέλω να ξέρω. Και ανοίχτηκε και αυτός να μου πει δικά του σημαντικά, για παράδειγμα για τον κολλητό του, ο οποίο έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του πέρσι. Είχαμε μια σύνδεση που ένιωσα σαν βάλσαμο στην αφιδατωμένη μου καρδιά μετά από τόσα χρόνια ερημιάς. Και νιώσαμε και οι δυο τη λεγόμενη μέθεξη. Είναι αποδιοργανωμένο το στυλ του δεσμού σου. Όντω, από τη μια, απ μια απολαμβάνει τα ζεστά και τα γλυκά και τα ανθρώπινα και τα αγαπητικά, και από την άλλη αποφεύγει να τα προσδιορίσει. Είσαι και εσύ αποφευκτική. Και αποδιοργανωμένη και αποφευκτική. Θα θυμίσω εδώ ότι υπάρχει επίση το επεισόδιο του podcast για τα στυλ δεσμού, τα στυλ προσκόλληση με βάση τη θεωρία του Μπόλπη, που είναι το ασφαλέ στυλ δεσμού, που είναι το υγιέ yes, στυλ δεσμού που επιδιώκουμε όλοι μα. Και τα τρία ανασφαλεί τίλτε μου, αγχώδε, αποφευκτικό και αποδιοργανωμένο. Οι αποδιοργανωμένοι έχουν και αγχώδε και αποφευκτικό Τώρα αυτό δεν είναι εδώ λόγω διακοπών Χριστουγέννων που πήγε στο πατρικό του. Μιλάμε καθημερινά πρωί, βράδυ, μεσημέρι, μου δείχνει ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σεξτινγκ, και έχουμε ήδη κανονίσει το επόμενο ραντεβού μόλι γυρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημα, θα με ρωτήσει. Εγώ, εγώ είμαι το πρόβλημα. Εγώ που έχω μέσα μου τη συνεξάρτηση, βέβαιη τώρα για έρωτα μεγάλο, να χορεύει εκστατική και να ονειρεύεται υπερβολικά για το μέλλον μαζί του. Εγώ που έχω και αγχώδη και αποφευκτικό δεσμό μαζί, θέλω να το ρωτήσω τι ψάχνει, αλλά τρομάζω στην ιδέα να εκτεθώ ή να γίνω δεδομένη ή να δείξω τι θέλω. Επικρατεί στο κεφάλι μου ένα χάος. Αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού, χάος όντως. Άλλες φορές να κολλάω στο κινητό μαζί του και να περιμένω με κομμένη την ανάσα το επόμενο μήνυμα. Και άλλες φορές επίτηδες να αργώ να απαντήσω, να κόβω μαχαίρι το sexting και να πείθω τον εαυτό μου να παγώσει κάθε συνέστημα με λογικά επιχειρήματα του τύπου αυτός μόλις βγήκε από 13 χρόνια σχέση και σιγά μην κάτσει τώρα να ξαναδεθεί. Τι και αν φέρετε, σαν να είναι το αγόρι μου, το κάνει γιατί αυτού του, του αρέσει η εμπειρία της συντροφικότητας σαν να έχει σχέση. Αλλά ξέρω πω αν παγώσω ό,τι νιώσω, την επόμενη φορά που θα το δω, ούτε μέθεξη θα υπάρχει, ούτε ζεστασιά ανάμεσά μα. Οπότε και το νόημα μέθεξη εννοεί αυτή την πολύ ωραία εμπειρία, αυτό το πολύ ωραίο συνέστημα ότι συνενώνονται ουσιαστικά δύο άνθρωποι και γίνονται ένα. Γιατί δεν μπορώ να φεθώ σε αυτή την εμπειρία απλώ για την εμπειρία. Είναι μόλις τρεις εβδομάδε που ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια και οι σαμποταριστικές μου συμπεριφορές, πέραν το ότι με ταλαιπωρούν, Σίγουρα θα καταστρέψουν την κατάσταση για την οποία έχω χαμηλέ αλλά ρεαλιστικέ ελπίδε, γνωρίζοντα από παλιά πω αυτό ο άνθρωπο μου έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Και στο παρελθόν, όποτε βρίσκα κάποιον που δεν νόμουν γρήγορα, τα ίδια υπέφερα. Και ο λόγο που διάλεξα τον ατέρια στο άνδρα μου ήταν γιατί δεν ξυπνούσε πάθο και τρικυμία μέσα μου και ήταν προβλέψιμο. Τι μπορώ να κάνω για να ζήσω πιο χαλαρά και όμορφο όσον χρόνο έχω μαζί του και όπου πάει, πάει. Σήμερα πάω στη ψυχολόγο μου και εντρέπω με κυριολεκτικά για τα χάλια μου. Το μόνο σίγουρο πως δεν πρόκειται ποτέ ποτέ να ξανακάνω σεξ αν δεν ρωτήσω πρώτα τις προθέσεις του άλλου και ας το ξέρω και από 20 χρόνια. Ιστερόγραφο και τις δύο φορές κοιμήθηκα σπίτι του, κοιμήθηκα τρόπος του λέγει να φόλει νύχτα στα τα ξύπνη εναλλάσσοντας συζητήσεις με συνουσίες έως τις πέντε τα χαράματα. Ωραία φάση, ωραία μέθυξη. Αυτή τη στιγμή με μασανίζει η ανασφάλεια πώ με θέλει μόνο για σεξ, ειδικά όταν αρχίζει η σεξτινγκ, αλλά εναλλάσσεται πολλέ φορέ με την ανακούφιση και τη συγκίνηση όταν μου στέλνει φωτογραφία τη ημέρα του, σέλφι με φίλου ή ανήψια ή μηνύματα για να κάνει τσεκ πώ περνάει η μέρα μου και τι κάνω. Εδώ και τρει μέρε που με έπιασαν και κλάματα απελπισία, στι κακέ στιγμέ έχω γίνει απόλυτα παθητική και μόνο απαντάω, δεν γράφω πρώτη και ζυγίζω κάθε λέξη σύμφωνα με το πώ έχει πει αυτό και δεν είμαι σε καμιά περίπτωση αυθόρμητη όπως ήμουν πριν. Ήθελα να προσθέσω ένα στοιχείο. Το κύριο χαρακτηριστικό που με ελκύει και με κάνει να χάνω κάθε άμυνα με αυτόν τον άνθρωπο είναι η υψηλή του ενσύνεση. Και πριν 15 χρόνια και σήμερα είναι άνθρωπος που τρεις κουβέντε θα πω και θα καταλάβει αμέσως το έχω στο μυαλό μου πριν προλάβω να πω τα υπόλοιπα. Φαίνεται καλοήθης, έχει και αυτό ανάγκη τη σύνδεση, αλλά είμαι σίγουρη πω πέρα από την απλή σύνδεση δεν ξέρει τι θέλει. Να είσαι σίγουρη πω εσύ δεν ξέρει τι θέλει. Να μην είσαι σίγουρη ότι αυτό δεν ξέρει τι θέλει. Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, φίλε Ναδά, όντω τα έχει κάνει όλα μία σούπα. Πραγματικά τα έχει κάνει όλα μία σούπα. Δεν πειράζει. Θα σε βοηθήσουμε να ξεχωρίσει ένα-ένα τα συστατικά τα οποία έχει μπλέξει. Καταρχά, να βλέπει πώ νιώθει εσύ και τι συμβαίνει με εσένα. Παρατήρησε το δικό σου εαυτό. Παρατήρησε τα δικά σου συναισθήματα. Παρατήρησε τους δικούς σου φόβους. Παρατήρησε τις δικές σου ανησυχίες. Πάρε τα οπωσδήποτε στη ψυχοθεραπεία σου και δούλεψε τα δικά σου ζητήματα. Μην κάθεσαι να κάνεις υποθέσεις για το τι μπορεί να νιώθει ή τι μπορεί να θέλει ο άλλος ο άνθρωπος και να βγάζεις εσύ αποφάσεις τις οποίες βγάζεις μέσα από το μυαλό σου και είναι βασισμένες πάνω στους φόβους σου, πάνω στις ανασφάλειες σου και πάνω στην έλλειψη εμπιστοσύνης που έχεις στον εαυτό σου. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι πως έχεις έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό σου λόγω του ότι στο παρελθόν έχει κάνει επιλογές για τις οποίες μετά άλλαξε γνώμη. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με τον άλλο άνθρωπο. Ο άλλος άνθρωπος, έτσι όπως μου τα περιγράφεις, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 15 χρόνια πριν σου έδειξε ότι ενδιαφερόταν για σένα, έμεινε στο friend zone, έμεινε στη ζώνη τη φιλική εφόσον εσύ δεν ήθελες να προχωρήσετε παρακάτω, Πήγατε μια φορά να κάνετε κάτι, εσύ είπε όχι, ήσασταν και πολύ μικροί τότε πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή έρχεται και σου λέει να βγούμε. Και σου είπε ότι ήθελε να βγείτε από τον καιρό που τελείωσε η σχέση του, η οποία κράτησε 13 χρόνια. Δεν γνωρίζω πώς τελείωσε η σχέση του, αλλά ένας άνθρωπος με ασφαλές στήλ δεσμό τελειώνει τη σχέση του όταν αυτή έχει όντως τελειώσει, όταν είναι τελειωμένη. Οπότε είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός να μην έχει κρατήματα με το παρελθόν. Μπορεί όντως να σε σκεφτότανε τόσα χρόνια. Μπορεί να σε είχε στο μυαλό Μπορεί και όχι. Ούτω ή άλλω, αυτά που γράφει για τον τρόπο με τον οποίο σου συμπεριφέρεται δεν έχουν κάτι ανησυχητικό. Καλά κάνεις να το ρωτήσει να σου ξεκαθαρίσει ο ίδιο τι προθέσει του. Παρόλο που έχετε προχωρήσει σε σεξουαλική επαφή, δεν είναι αργά ποτέ για να μιλήσει ανοιχτά στον άλλον. Πώ μπορεί να μιλήσει όπω έχει μιλήσει σε μένα. Να πει την αλήθεια ότι είμαι μπερδεμένη με τον εαυτό μου, ότι αναγνωρίζω στον εαυτό μου ότι έχω λειτουργήσει λανθασμένα στις σχέσεις μου στο παρελθόν, ότι ψυχοεκπαιδεύομαι και ψυχοθεραπεύομαι για να βελτιωθώ και έχω κάποιες ανησυχίες τις οποίες μοιράζομαι μαζί σου. Δεν σε κατηγορώ για κάτι, δεν σου προσάπτω κάποιες κακές προθέσεις, μοιράζομαι μαζί σου τις ανησυχίες. Και αν ο άλλος ο άνθρωπος είναι αγαπητικός και έχει ασφαλέ τυλδεσμό και έχει μια υγιή προσωπικότητα, θα εκτιμήσει και το μοίρασμά σου, το γεγονό ότι θα μοιραστεί την ευαλωτότητά σου μαζί του και θα σε εκτιμήσει περισσότερο. Αν είναι μια προβληματική προσωπικότητα, πολύ πιθανό να χαλάσει κουβέντα, αλλά μόνο κέρδο θα έχει. Μπορεί να ξεκαθαρίσει ότι είμαι πολύ πιο κοντά στο χωρισμό από ότι είσαι εσύ, γιατί αυτό χώρισε πολλού μήνε πρωτού χωρίσει εσύ. Κάνω θεραπεία, δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι για το μέλλον. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θέλω να το ζήσω αυτό όσο πάει καλά και να είμαι εντάξει σε αυτό που έχουμε μεταξύ μας. Έχετε κάτι μεταξύ σας. Δεν το έχετε πει τι έχετε μεταξύ σας, αλλά δεν είναι κακή ιδέα να το συζητήσεις, να ρωτήσεις, δικαιούσε να ρωτήσεις, να εκθέσεις τις ανησυχίες σου, να εκθέσεις το που στέκεις εσύ, αλλά και να ρωτήσεις και τι συμβαίνει με τον άλλο. Είναι δύσκολο ο συνεξαρτόμενος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί στο παρελθόν με ψυχοπαθολογικές έλξεις, είναι δύσκολο να διαχειριστεί μια καινούρια συνθήκη, η οποία μπορεί να είναι και υγιής συνθήκη και να είναι η αρχή μιας υγιούς σχέσης. Η ειλικρίνεια, η βαθιά επικοινωνία, η αυθεντικότητα μας βοηθάει στο να το διαχειριστούμε. Καταλαβαίνω ποιε είναι, είναι οι έγνοιε σου, καταλαβαίνω ποιε είναι οι ανησυχίε σου, όμω δεν κάνει μόνη σου αυτή την κατάσταση, την κάνει μαζί με έναν άλλο άνθρωπο. Οπότε δείξε και εσύ εν συνέστηση και δώσε του την ευκαιρία να σε καταλάβει. Είπε ότι μπορεί να το πει τρει κουβέντε και να σε καταλάβει πρωτού προχωρήσει παρακάτω. Οπότε μίλα του. Πε του όπω μου τα πει σε μένα. Πε του τα. Φοβάμαι τον εαυτό μου. Δεν ξέρω πώ να Είμαι Κάπω αποδιοργανωμένη. Θέλω όμω να βελτιωθώ. Κάνω ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαιδεύομαι. Δεν είναι καλή ιδέα να του παίζει παιχνίδια, ούτε επίτηδε να αργεί να απαντά τα μηνύματα, ούτε άμα γουστάρει κι εσύ το σεξτινγκ να το σταματά το σεξτινγκ, γιατί έχει μέσα στο μυαλό σου ότι δεν κάνουμε σεξτινγκ. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άνθρωπο με τον οποίο ήδη έχετε προχωρήσει στο σεξουαλικό κομμάτι τη σχέση, οπότε εφόσον αυτό είναι εκτό τη πόλη που μένετε και οι δύο. Το να κάνει έξι με ένα ζευγάρι που ήδη έχει κάνει έξι δεν είναι κάτι τραγικό. Ανησυχητικό είναι να κάνει έξι μαζί σου ένα που δεν έχετε μιλήσει για οτιδήποτε άλλο, ένα που δεν έχετε καμία ουσιαστική σύνδεση, χωρί να υπάρχει δηλαδή ε, το υπόβαθρο για τη δημιουργία μια σχέση. Από όσα μου γράφει, φαίνεται πω έχετε αρχίσει να δημιουργείτε μια σχέση με τον άνθρωπο αυτό και δώσε λίγη πίστη και στον άνθρωπο αυτό. Δεν εξαρτούνται όλα από εμά. Οι συνεξαρτώμενοι θεωρούμε ότι όλα εξαρτούνται από εμά. Δεν εξαρτώνται όλα από εμά. Συνεξαρτώμενοι, τίνουμε να θεωρούμε ότι όλα εξαρτώνται από εμά. Δεν ισχύει όμω αυτό το πράγμα. Δεν εξαρτώνται όλα από εμά. Εξαρτώνται και από του δύο ανθρώπου. Και αν δεν υπάρχει ειλικρινή επικοινωνία, δεν μπορούν δύο άνθρωποι να δημιουργήσουν οτιδήποτε υγιέ. Το γεγονό ότι νιώθει στη μέθεξη μαζί του, αυτή την ουσιαστική σύνδεση, είναι πάρα πολύ καλό σημάδι πολύ καλό σημάδι και ήδη έχεις καταλάβει ότι δεν κάνουμε επιλογή ενός ανθρώπου που δεν μας ελκύει γιατί μας φαίνεται μη επικίνδυνος ή ακίνδυνος, παθαίνουμε όλα αυτά που έπαθες εσύ με το γάμο σου που περιγράφεις. Τώρα, για το rebound relationship, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει από μακροχρόνιες σχέσεις και πέρασαν μόνο τρεις μήνες, μόνο έξι μήνες, μόνο πέντε μήνες, μόνο δύο μήνες και μετά γνώρισαν έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχουν οι απαραίτητε προϋποθέσεις για να γίνει μια, μια υγιή σχέση, να τα καταφέρουν να δημιουργήσουν μια υγιή σχέση. Όλες τις γνώσεις που παίρνουμε εδώ στο κανάλι και όσα έχουμε πει για τις rebound relationships, τις σχέσεις ανάκαμψης, ότι κάποιος πάει και κάνει μια σχέση για να νιώσει καλύτερα και να ξεπεράσει το χωρισμό, δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζουν σε όλες τις περιπτώσεις. Και γι' αυτό είναι καλό να έχουμε ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγο, να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να παίρνουμε εξειδικευμένε απαντήσει από τον ψυχολόγο μα για αυτό μα συμβαίνει. Και αν κάποιοι δεν κάνουν ψυχοθεραπεία, κάποιε κοπέλε απευθύνουμε στι γυναίκε τώρα, μπορούν να συμμετέχουν στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή εδώ στο κανάλι, όπου κάθε Τετάρτη βράδυ, 9 με 11 ώρα Ελλάδο, κάνουμε μια συνάντηση Zoom, η οποία είναι QA. Ερωτήσεις και απαντήσεις και μπορούν να τεθούν αυτά τα ζητήματα και σε εκείνη την ομαδική συνάντηση και να πάρουν απαντήσεις από εμένα με τη συμβολή των άλλων μελών της ομάδας που να είναι πιο εξειδικευμένες από ό,τι, ό,τι καταλάβει ο καθένας προσωπικά από τα βίντεο. Ε, μπορεί η σχέση αυτή κάλλιστα να μην είναι rebound. Εσύ έχει ήδη χωρίσει, είχε ήδη δημιουργήσει μια άλλη σχέση με έναν άλλον άνθρωπο που του χωρίσει, άρα δεν φαίνεσαι προσκολλημένη πάνω στον πρώην άντρα σου. Έχει τα ζητήματα σου να δουλέψει, αλλά είναι ζητήματα που θα τα έχει ούτω ή άλλω, ακόμη και αν δεν είχε μόλι χωρίσει. Και αυτό δεν ξέρουμε πώ έχει διαχειριστεί τη σχέση του και το χωρισμό του. Πολύ πιθανόν να είναι ένα ευφύ συναισθηματικά άνθρωπο και να μπορείτε όντω να δημιουργήσετε μια υγιή σχέση. Δεν μπορεί όμω να υπάρξει υγιή σχέση, αν δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Ουσιαστική επικοινωνία. Ουσιαστική επικοινωνία. Και όσα μαθαίνουμε στα βίντεο, όσα ακούμε, ό,τι συμβουλέ μα δίνουν. Τις βλέπουμε ως κάτι το οποίο εφαρμόζει σε εμάς κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία γενική συμβουλή στα βίντεο δεν σημαίνει ότι είναι ειδική συμβουλή και για μας οπωσδήποτε. Και αυτό χρειάζεται και η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία. Στη ψυχοεκπαίδευση παίρνουμε γενικές γνώσεις, γενικές συμβουλές. Στη ψυχοθεραπεία τις εξατομικεύουμε. Και ξαναλέω για τις κοπέλες που ενδιαφέρονται για ζητήματα σχέσεων, έχουμε στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή στην ομάδα Zoom. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσατε να μας γράψετε στα σχόλια, αν είχατε περιπτώσεις, αν σας συνέβηκαν περιστάσεις στις οποίες να δημιουργήθηκε μια σχέση σύντομα μετά από ένα χωρισμό και αυτή να πήγε καλά και να μην ήταν μια σχέση rebound ή και αντίστοιχα περιπτώσει στι οποίε μια σχέση αμέσω μετά από ένα χωρισμό ή πολύ σύντομα μετά από ένα χωρισμό να αποδείχθηκε πω ήταν σχέση rebound, ακόμη και χρόνια πολλά μετά από ένα χωρισμό να έχει βγει σχέση rebound. Και κλείνω με αυτό ότι δεν είναι μια συνταγή που ταιριάζει σε όλου η ψυχοεκπαίδευση, ότι παίρνουμε γνώμε, παίρνουμε γνώσει και μετά τι εξατομικεύουμε στην προσωπική μα θεραπεία ή στην ομαδική θεραπεία όπου είναι ο καθένας. Έχετε την αγάπη μου. Φιλιά, ναι και το αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού με σκληρή πνευματική δουλειά, με ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνα βελτιώνεται, εξηγαίνεται και γίνεται ασφαλές στυλ δεσμού. Μας το εύχομαι. Γεια!